ψήφο εμπιστοσύνη στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη δίνουν για ένα ακόμα καλοκαίρι ξένοι τουρίστες. Η φετινή τουριστική περίοδος είναι πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες για τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει σταματήσει να είναι ενδιάμεσος προορισμός, με πολλούς τουρίστες να επιλέγουν να μείνουν στην πόλη για όλη την περίοδο των καλοκαιρινών τους διακοπών. Οι λόγοι για τον οποίο επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη διαφορετικοί για τον καθένα. We are a Greek Orthodox Church from Jordan. We come to see all the Greek Orthodox. White town is most beautiful, I think. And we like to see. Παρά την αυξημένη κίνηση, ανασταλτικό ρόλο έπαιξε ο άστατος καιρός, ο οποίος οδήγησε πολλούς τουρίστες που δεν είχαν κλείσει από τον χειμώνα τις διακοπές τους να μην επισκεπτούν τελικώς στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Χαλκιδική και η Πιερία, όπου οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία για τον Αύγουστο είναι μέχρι στιγμής κατά 5% λιγότερες σε σχέση με πέρσι. Έχουμε μείωση από τον συσσερχόμενο τουρισμό και οδικό τουρισμό από την Τουρκία, την Βουλγαρία και τη Ρωσία. Πραγματικά αυτοί και οι τρεις πολίτες αυτών των χωρών όταν στην Μακεδονία και γενικά στη Θεσσαλονίκη, ξοδεύανε αρκετά χρήματα. Πάντως, η φετινή τουριστική χρονιά είναι μία από τις πιο επιτυχημένες για τη χώρα μας, αλλά και συγκεκριμένα για τη Βόρεια Ελλάδα, με τις αφίξεις ξένων τουριστών στο αεροδρόμιο Μακεδονία να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Where are you from? I'm from New York. Everything here is very nice, beautiful. Where are you from? Dominican Republic. What do you like the most? Everything. Like Castoria, the lake was amazing. Θεαματική είναι η αύξηση των Ισραηλινών τουριστών που επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Φέτος, ο αριθμός των αφίξεων τουριστών από το Ισραήλ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αυξήθηκε κατά 114% σε σχέση με το 2017. Βεβαίως, οι Ισραηλίτες προτιμούν τη Θεσσαλονίκη λόγω του ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πατρίδα αρκετών χιλιάδων Ισραηλιτών και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου και θέλουν να έρθουν στην πόλη, να βρουν τα παλιά μονοπάτια, τις παλιές ιστορίες που συνδέουν την οικογένειά τους με την πόλη. Από ό,τι φαίνεται, ο άστατος καιρός του φετινού καλοκαιριού δεν εμπόδισε τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη να επιλέξουν για μία ακόμα φορά τη Βόρεια Ελλάδα για τις διακοπές τους.